Κύριε Νικολάκου, πριν από 15 μέρες είσαστε στην Κορινθία, μάλιστα στο επιμελητήριο, παρουσία όλων των επιμελητηρίων και με τον πρόεδρο από το επιμελητήριο Αρκαδίας. Ακούσαμε πολλά ότι θα γίνουν κάποιες εκθέσεις διεθνείς και τοπικές, στην Αθήνα ιδιαίτερα. Ξαφνικά, μετά από 2 μέρες, ακούσαμε για ζωοπανήγυρη και για εμποροπανήγυρη. Τελικά, πόσο αλήθεια έχουν τα δημοσίευματα και πόσο ευστάθουν? Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλήσω για την ουσία και δεν θα σας μιλήσω για τα δημοσιεύματα. Θα σας πω δηλαδή το τι έγινε, δηλαδή την αλήθεια. Το επιμελητήριο της Αρκαδίας είχε πάρει μια πρωτοβουλία και είχαν συμφωνήσει στη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκαν όλα τα επιμελητήρια της Πελοποννήσου μαζί με το επιμελητήριο Αχαΐας και το επιμελητήριο Ηλίας. Και το λέω αυτό γιατί έχει μεγάλη υπεραξία να μπορούμε να συμφωνούμε και με 2 επιμελητήρια στην ουσία από άλλη περιφέρεια. Η αντίληψή μας όμως είναι ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου δεν διχοτομείται και σε αυτό, από ό,τι βλέπετε, συμφωνεί και η Αχαΐα και η Ηλία. Είχαμε λοιπόν μια συγκεκριμένη πρόταση να συμμετέχουμε και να είμαστε αρρωγοί ως αιρετή περιφέρεια στην απόφασή τους να διοργανώσουν μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στην πλατεία Κλαθμόνο στην Αθήνα για την προβολή των προϊόντων τους. Αυτό που τους είπα και τους επεσήμανα εκεί είναι ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι αρρωγός σε κάθε προσπάθεια συσπηρωμένων υγιών δυνάμεων, πόσον μάλλον των παραγωγικών τάξεων και των επαγγελματιών που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Δεν κάναμε τίποτα άλλο από αυτό που έχουμε δεσμευτεί στους πολίτες. Και θέλω να εκφράσω την πολύ μεγάλη ικανοποίησή μου για την επιστολή του κυρίου Μπουντρούκα, που είχε τη συνένεση όλων των επιμελητηρίων, ο οποίος κύριος Μπουντρούκας, ως πρόεδρος του επιμελητηρίου Αρκαδίας, αποκατέστησε τα πράγματα σε σχέση, όπως είπατε, με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, το οποίο ή τα παρερμήνευε ή δεν ήθελε να τα κατανοήσει.